Εμείς είμαστε επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα σήμερα. Οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, έχουν ευθύνη για το μέλλον, έχουν ευθύνη για τον προγραμματισμό. Είτε οι σχεδιασμοί της περιφέρειας, είτε οι σχεδιασμοί των Δήμων, είτε οι καινούργιοι σχεδιασμοί τώρα από την κυρία Δούρου για την περιφέρεια Αττικής, που όμως όλα αυτά θα καθορίσουν και τους σχεδιασμούς που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά θα υλοποιηθούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τι κάνουμε όμως σήμερα? Ξέρουμε καλά τα προβλήματα που έχουν οι Δήμοι με τους ΧΑΔΑ, ξέρουμε πολύ καλά ότι επίσημα ο ΧΙΤΑ του ΚΙΑΤΟ έχει κλείσει, άρα τι κάνει σήμερα το ΚΙΑΤΟ, τι κάνει το ΒΕΛΟ και η ΒΟΧΑ. Τι κάνουν όλοι οι Δήμοι σήμερα? Ξέρουμε ότι από την άλλη μεριά ότι στην Κορινθία υπάρχουν οι μονάδες, υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις και οι αδειοδοτήσεις και οι εξοπλισμοί και με άτομα έτοιμα να δουλέψουν και δυστυχώς υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν υλικό. Έχω φτάσει να λέω τελικά ότι έχει γίνει και ανέκδοτο. Από τη μία οι Δήμοι να μην ξέρουν τι θα τα κάνουν και από την άλλη οι μονάδες οι οποίες μπορούν να τα διαχειριστούν νόμιμα και σωστά δεν έχουν υλικό. Ξαφανίζονται, χάνονται, φεύγουν, πάνε, πού πάνε, τι κάνουν. Αυτές είναι δικές μας απορίες. Δεν πρέπει να έχετε εσείς αυτές τις απορίες. Εσείς έπρεπε να μπορείτε να μας δώσετε απαντήσεις σε αυτές τις απορίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, οι Δήμοι υποτίθεται μαζεύουν τους μπλε κάδους, τους πράσινους κάδους. Υποτίθεται ότι όλες οι χωματερές είναι κλειστές και ο τελευταίος χιτά που ήταν του ΚΙΑΤΟΥ έκλεισε μόνο το ξυλόκαστρο. Όλοι τα πάνε στο ξυλόκαστρο? Φυσικά όχι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πλέον κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει τι να κάνει. Δεν έχει λύση. Λύση προσωρινή, λύση για το σήμερα υπάρχει. Και μπορεί να καλύψει όλο το νομό μας. Έτσι, να μην κρυβόμαστε, να μην προσπαθούμε πλέον να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον. Καλή είναι σχεδιασμοί, όπως είπα, καλό είναι κάποια στιγμή να λυθεί το πρόβλημα οριστικά και να καλύψει όλη την περιφέρεια, όμως σήμερα το πρωί όποιος Δήμος θέλει να εφαρμόσει την νομιμότητα έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό με τις μονάδες οι οποίες είναι αδειοδοτημένες, είναι εξοπλισμένες, έχουν το προσωπικό και το οποίο κάθεται γιατί δεν έχει υλικό, όπως είπα. Εμείς θα πούμε ότι σκεφτόμαστε έναν ειδηλιακό κόσμο όπου δεν χρειαζόμαστε την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα κάνουμε μία θεωρία τώρα. Δεν χρειαζόμαστε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι μονόδρομος οι μεγάλες επιχειρήσεις που ετοιμάζονται στα συστήματα συνδιαλογής στην πηγή, με τους πολλούς κάδους, με την αύξηση ανακύκλωση, με την αύξηση κομποστοποίησης, μπορούν να εφαρμοστούν στην Πελοπόννησο? Κάθε σύστημα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Υπάρχουν κάποιοι όπως εμείς που πιστεύουμε ότι οι μικρές τοπικές μονάδες και με αύξηση της διαλογής στην πηγή, με αύξηση της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων μπορεί να δώσουμε λύση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι αυτό μπορεί να γίνει αλλά μόνο σε τοπικό επίπεδο και για μικρές ποσότητες και δεν μπορεί να καλύψει όλη την Πελοπόννησο. Φυσικά και εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, θα μπορούσαν όμως να γίνουν αντίστοιχες μονάδες. Αν υπάρχει αντίστοιχες μικρές μονάδες, αν υπάρχει αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον. Εσάς δηλαδή θα μπορούσε να καλύψει όλο το νόμο Κορινθίας? Να μιλάμε συγκεκριμένα. Η δυναμικότητα των μονάδων μας καλύπτει με μεγάλη άνεση όλη την Κορινθία. Άνετα. Άνετα. Και νόμιμα. Και νόμιμα και πολύ πιο οικονομικά πιστεύουμε. Ερώτηση δεύτερη. Εσείς, η εταιρεία σας, επειδή ακούγονται για 65 ευρώ τον τόνο, 62 ευρώ τον τόνο, ότι θα πάει η διαχείριση των απορριμμάτων και ακούγεται το πιο βασικό για 28 χρόνια. Τι σύμβαση θέλετε με ένα Δήμο για να ξεκινήσει, όχι η εταιρεία σας μόνο, γενικώς οι εταιρείες σαν τη δική σας? Εγώ δεν μπορώ να πω για άλλους. Εμείς πάντως συζητάμε να δώσουμε λύση στους Δήμους, σε συνεργασία με τους Δήμους και με την Περιφέρεια για τη μεταβατική περίοδο, όποια είναι αυτή, μέχρι να φτάσουμε σε όποια οριστική λύση αποφασίσει είτε ο κάθε Δήμος μόνος του, είτε η Περιφέρεια μαζί ή η κυβέρνηση για όλη τη χώρα. Εμείς
Μιλάμε για τη μεταβατική περίοδο όσο χρόνο είναι αυτή, άρα δεν βάζουμε χρονικό περιορισμό. Αν η μεταβατική περίοδο είναι ένα μήνα. Αν υπάρξει δυνατότητα από τους Δήμους ή από την Περιφέρεια, από την Κυβέρνηση να εγκαταστήσουν μονάδες και να λειτουργήσουμε σε ένα μήνα, ναι, σε ένα μήνα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς δεν βάζουμε χρονικό περιορισμό για την όποια μεταβατική περίοδο μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί. Και φυσικά η τιμή η οποία λέμε, και όχι ότι κάνουμε χάρη, έτσι, απλά η μέθοδος που εφαρμόζουμε έχει μικρότερο κόστος, άρα είναι και σίγουρα πολύ χαμηλότερη από το νούμερο το οποίο είπατε. Συνήθως η αύξηση του κόστους έχει να κάνει με το τίμημα που πληρώνουμε στο περιβάλλον. Ναι, έχει μια αξία και έχει ένα κόστος η ζημιά που κάνουμε στο περιβάλλον και έχει και ένα κόστος. Όταν λέτε το κόστος, μιλάτε μόνο για το οικονομικό, περιβαλλοντολογικά. Νομίζω περιβαλλοντικά η μέθοδος που εφαρμόζουμε είναι η πλέον σωστή και πλέον περιβαλλοντική. Γιατί σημασία δεν είναι να παράγεις πολλά σκουπίδια και μετά να δεις πώς θα τα διαχειριστείς. Σημασία έχει να προλαβαίνεις πριν την παραγωγή, να υπάρχει διαλογή στην πηγή, να υπάρχει αξιοποίηση, επαναχρησιμοποίηση κάποιων από τα υλικά αυτά. Μιλάμε να γίνει διαλογή στην πηγή από τον ίδιο τον πολίτη, μέσα από το σπίτι, μέσα από τις επιχειρήσεις. Οπότε να μην δημιουργηθούν, να μην χρειάζεται μετά μεγάλα έξοδα για να διαλέξεις. Δηλαδή, αν έχουμε χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά και μετά και αποφάγια, αν τα ανακατέψουμε όλα μαζί, μετά θέλουμε πολλά έξοδα και μεγαλύτερο κόστος για να τα ξαναξεχωρίσουμε. Αν όμως, αφού τα έχουμε ήδη διαχωρισμένα, δεν τα αναμίξουμε, έχουμε λιγότερο κόστος μετά στην διαλογή τους. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, αυτό, η διαλογή στην πηγή και η συμμετοχή του πολίτη. Φεύγοντας από αυτό. Άρα περιβαλλοντολογικά λέτε ότι είναι η προτινόμενη μέθοδος. Σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, τι πρέπει να γίνει? Όλο αυτό το σύστημα που εμείς προτείνουμε είναι απόλυτα ταυτισμένο με τις προδιαγραφές και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πυραμίδα που μας λένε όλα τα συστήματα, όπως για άλλη μια φορά όλοι οι ομιλητές στην ημερίδα που έγινε στην Αθήνα έλεγαν, πρώτα είναι η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η αξιοποίηση και μετά καταλήγουμε στο πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια σύμμικτα και από εκεί πέρα μετά ξέρουμε ότι η μέθοδος η δική μας βάζει μέσα την ευθύνη του πολίτη και επίσης δίνει και πολλές θέσεις εργασίας στους κατοίκους στην περιοχή μας. Αισιόδοξος είσαστε. Η αλλαγή στην κυβέρνηση. Σαν άνθρωπος είμαι αισιόδοξος. Γιατί έχουμε και αναπληρωτή υπουργό πλέον περιβάλλοντος, έναν άνθρωπο που προέρχεται και από τον οικολογικό χώρο. Όπως έκανα και μια δήλωση πρόσφατα, οι ομιλίες των πολιτικών είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο κατά την συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο συνέδριο αυτό. Φαίνεται πλέον ότι η κυβέρνηση έχει μια τελείως διαφορετική λογική, η οποία αυτή είναι και η λογική που και εμείς τόσα χρόνια προωθούμε. Όμως θα πω ότι τις υπόλοιπες 2,5 μέρες του συνεδρίου από τους πανεπιστημιακούς, από τους εκπρόσωπους των επιχειρήσεων και από όλους τους άλλους ομιλητές ακούστηκαν πάλι τα ίδια. Τα ίδια. Αυτά που λεγόσαν πριν. Δηλαδή μόνο οι ομιλητές, οι πολιτικοί έδωσαν ένα διαφορετικό τόνο και μια έμφαση στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση. Οι υπόλοιποι σχεδόν είπαν τα ίδια πράγματα που είπαν και πέρσι. Να μιλήσουμε ανοιχτά. Ο κύριος Μπούκλης έκανε μια καταγγελία. Ότι οι ίδιοι τα ραβεριτζίδες που ήταν το 2005 που παίζανε ρόλο, οι ίδιοι παίζουν ρόλο και το 2015 και βάζουν εμπόδια. Με διαφορετικά λόγια, από αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Ότι πέρα από τους πολιτικούς που είπαν. Που έδωσαν ένα άλλο τόνο και μια διαφορετική λογική και φιλοσοφία, οι υπόλοιποι μετά είπαν ακριβώς τα ίδια. Ήσαν οι ίδιοι και είπαν ακριβώς τα ίδια.